Στο θρακιώτικο ντέρμπι γοήτρο με τις δύο ομάδες να μην έχουν βαθμολογικό άγχος. Ο Άρης Σαββάτου επικράτησε στο γήπεδο του ΑΟΚ με 4-2 του υποβιβασμένου Κοσμίου και διεκδικεί θέση στην πρώτη τριάδα. Ο Άρης Σαββάτου με την νίκη του αυτή εξασφάλισε την παραμονή του μετά και την ήττα της ΑΕΚ Καλαμπακιού από τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης, ενώ το Κόσμιο και μαθηματικά αποχαιρέτησε την κατηγορία επιδιώκοντας τα 4 τελευταία παιχνίδια μια καλύτερη θέση από την προτελευταία που βρίσκεται τώρα, κυνηγώντας τους Αλεξανδρούπολητες και την ασπίδα Ξάνθης που είναι στις παραπάνω θέσεις. Μόλις το 8 ο Άρης άνοιξε το σκορ όταν από ωραία πάσα του Θωμά Τσέκου ο Κοσμάς διέκασε έναν το 1-0. Στο 10 ο Στονίβος με απευθείας φάουλ προσπάθησε να εφηδιάσει τον τερματοφύλακα Μουτζάκη χωρίς όμως αποτέλεσμα, ενώ στο 13 ο Κρασόνης με έπιασε το σούτ αλλά η μπάλα βρίσκεται σε σώμα και βγήκε κόρνερ. Όπως στο 24 η ίδια κατάληξη είχε το σούτ του Τσέκου. Στο 28 καλό σούτ του Μπουντακίδη πέρασε μόλις άλλο. Στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου μέρους ο Άρης ξέσπασε και αρχικά στο 42 με το Κρασόνη να πετυχαίνει το τρίτο τέρμα στο πρωτάθλημα έκανε το 2-0 και στο 45 μετά από πάση του Σαριγενίδη ο Γκέκας διπλασίασε τα γκολ του κάνοντας το 3-0 με το τρίτο του φετινό τέρμα. Στο δεύτερο μέρος το Κόσμο μείωσε 2-1 στο 49 με τον Καρασιούνα, ενώ στο 55 το σούτ του Κυριακόπουλου μπλόκαρε το τερματοφύλακα Αθανασίου του Άρη που είχε περάσει ως αλλαγή. Στο 65 το σούτ του Ερκάν έφυγε last out και στο 68 ο Σιχλιμίδης που είχε περάσει νωρίτερα σε αλλαγή μετά από πάση του Κρασόνη έκανε το 4-1 με σούτ από το ύψος της περιοχής. Στο 73 το σούτ του Παπαδιώτη πέρασε λίγο έξω από τη δεξί κάθετο δοκάρι του Κοσμίου, όπως out πέρασε το 83 το εφήβολο σούτ του Ερκάν. Το τελικό 4-2 διαμόρφωσε καθυστερήσει ο φοιτητή στον τεφάτου Σιχλιμίδη Ρουμπιές με κεφαλιά ύστερα από την απόκρουση του Αθανασίου στο σούτ του Νάνου. Αξιοσημείωτο είναι αμέτρηση ότι δύο ομάδες οκρίσουν τον αγώνα με διαφορετικούς πορτιέρα από το ξεκίνημα με τον Αθανασίου του Άρη να παίρνει τη θέση του Αμουτζάκη και το Ράπτη να αντικαθιστά τον τραυματία Δηληγιάννη που τραυματίστηκε όπως και στο παιχνίδι του πρώτου γύρου. Την επόμενη αγωνιστική ο Άρης θα ξεδίψει στο Σιδηρόκαστρο κοντά στον Ουραγό Εθνικό ενώ το Κόσμο φιλοξενεί το Πανσεραϊκό. Οι συνθέσεις για το Άβατο Αμουτζάκη 46 Αθανασίου, Μίλερ, Βουντακίδη, Παπαδιώτη, Κουτσούμπα, Δόντσου, Σαριανίδη, Γκέκα 65 Ζωσιμίδη, Τσέκο 46 Χλημέρη, Κρασόνη 80 και Μουρτζή και Ψεματά. Για το Πάο Κοσμίου Δεληγιάννη 75 Ράπτη, Τριάντο, Τσατζανά, Πλασταρά, Λεβεντέλη, Νάνου Στοίνοβιτ, Ρουμπιέ, Ερκάν, Κυριακόπουλο 81 Λάσκαρη, Καρασιούνα 77 Βούλγαρη. Τα υπόλοιπα αποτελέσματα τη 24η αγωνιστική Νέα Χρυσούπολη Απόλων Παραμηνίου 2-2, Καλαμπάκη Εθνικό Αλεξανδρούπολη 1-2, Πανσαραϊκό Ερφέ Ξάνθη 1-0, Αλέξανδρο Κυρκή Ασπίδα Ξάνθη 3-0, Άρη Σαββάτου Πάου Κοσμίου 4-2, Αετό Ερφανού Καβάλα 1-2, Εθνικό Ιδροκάστρο Κεραυνό Πέννη 0-3. Στη βαθμολογία πέρασε μπροστά η Καβάλα με 54 βαθμού, ακολουθεί ο Νέο Χρυσούπολη με 53, ενώ το Κόσμο βρίσκεται στην προτελευταία θέση με 13 βαθμού.